Κοκά, ήσασταν και στην Τούμπα. Ο κύριος Σαββίδης καλεί την ομάδα να βγει. Και υπάρχει ένας Βιερίνια, ο οποίος του λέει όχι, κάτσε να παίξουμε. Όχι. Δεν έγινε ούτε αυτό. Δεν όχι, το είδατε. Ο Ιβάν Σαββίδης, ο Βιερίνια έλεγε στον Ιβάν, μην μπαίνεις μέσα. Αυτό έδειξε. Μην μπαίνεις μέσα. Μην μπαίνεις στον αγωνιστικό χώρο. Πολύ σωστά ο αρχηγός της ομάδας. Λέει, μην μπαίνεις μέσα. Αυτό είπε. Πρόεδρε. Αλλά ο πρόεδρος είχε. Να σας πω τόση ώρα που μιλάτε, ξέρετε τι σκέφτομαι. Το κάνετε πάρα είχε πολύ. Την αγανάκτηση εδώ και πέντε χρόνια έχει επενδύσει 100 εκατομμύρια. Βάλτε έναν άνθρωπο στη θέση που έχει επενδύσει 100 εκατομμύρια στο ποδόσφαιρο. Αυτό δικαιολογεί αυτή την κίνηση. Όχι, αλλά φέτος να έχει φτιάξει την ομάδα για να πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί δεν έχει φτιάξει την ομάδα, έτσι. Έχετε δει μπάλα. Κύριε φαντάζομαι βουλευτά, η μπάλα που παίζει ο Πάπα στη στιγμή. Τόση ώρα που σας ακούω, εάν όλοι λειτουργούσαν, όλοι οι βουλευτές που είναι από την επαρχία, λειτουργούσαν σαν και εσάς, με αυτό το σκεπτικό, θα έπρεπε να έχουμε μόνο τοπικές βουλές. Γιατί δεν ασχολείστε, το καταλαβαίνω γιατί είστε παθιασμένος και μιλάτε και με πάθος για τον ΠΑΟΚ και επαναλαμβάνω, το ξέρουν οι τηλεθεατές μας, εγώ ΠΑΟΚτζής είμαι. Αλλά είμαι φίλαθλος. Και εγώ φίλαθλος. Εσείς είστε οπαδός, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Και καλά κάνετε. Και δεν το κρύβετε. Και σας τιμώ ότι δεν το κρύβετε. Για να είμαστε, βλέπω διάφορα αθλήματα. Για να είμαστε καθαροί, όμορφοι και ωραίοι, γιατί εδώ μιλάμε καθαρά. Αλλά αν λειτουργούσαν όλοι έτσι, η πραγματικότητα είναι ότι σε κάθε νομό θα είχαμε μια βουλή. Να ασχολείται ο καθένας με τα τοπικά του και με τα μικρά του. Σας το λέω ως επαρχιώτης, γιατί εγώ κατάγομαι επίσης από την Τρίπολη. Φιλοξενούμε στην Αθήνα. Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, εσείς είχατε ταχθεί και υπέρ του επιδόματος στους εξοικονομολευτικούς υπουργούς. Σωστά. Ενοικίου. 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 Ξέρετε, γίνεται. Όταν έρχεται κάποιος από την επαρχία, δεν εξετάζομαι ποιο κόμμα είναι. Μιλάμε. Ναι, ναι, σίγουρα. Έχουν ανάγκη στέγασης. Όταν το ε9 δεν δείχνει ότι έχουν κάποιο ακίνητο και μετά από υπεύθυνη δήλωση που κάνουν και οι ίδιοι τους, δικαιούνται να πάρουν επίδομα στο ενίκιο. Είναι κάτι παράλογο, φαντάζομαι. Θες επίδομα. Έτσι κι αλλιώς πας το συμβόλαιο, το ενοικιαστήριο. Και κάτι που είπατε για να μην αφήνουμε σκιές. Ο κύριος Βασιλιάδης θεωρείται ότι δουλεύει υπέρ κάποιου. Ο κύριος Βασιλιάδης θέλω να προσέξει πάρα πολύ ακριβώς το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν θέλουμε κάθαρση πραγματική, γιατί οι διακοπές στο πρωτάθλημα έχουν γίνει και άλλες φορές. Ναι. Θυμάμαι και με τον κύριο Κοντονή, θυμάμαι τότε με την εγκληματική οργάνωση που λέγανε και την Παράγκα πιο παλιά. Διακοπή, λειτουργεί ότι θα καθαρίσουμε. Υπέρ κάποιου ο κύριος Βασιλιάδης. Ο κύριος Βασιλιάδης θεωρώ ότι θα δείξει τη θέση του, αν θέλει να ξεβρωμίσει το ποδόσφαιρο και είμαι στο πλευρό του. Και θα αγωνιστώ γι' αυτό και θα δουλέψω γι' αυτό, ότι όταν θα έρθει ο νόμος στη Βουλή, θα περάσει από τις αρμόδιες επιτροπές και από την Ολομέλεια, θα το στηρίξουμε, αλλά θα πρέπει να το στήσουμε από την αρχή το μαγαζί. Το μαγαζί να συνεχίσει έτσι όπως είναι και να αλλάξουμε δύο άτομα και να αλλάξουμε κάτι, δεν γίνεται. Θα δούμε την αντίθεση. Λειτουργεί υπέρ κάποιου, σας ξαναρωτώ. Πρέπει να φύγει, η θεωρία είναι ότι δεν μπορεί να είναι στην Αθήνα. Ποιος? Η ΕΠΟ. Να φύγει η ΕΠΟ από την Αθήνα. Να φύγει η ΕΠΟ από την Αθήνα. Και πού να πάει? Κάντε να πάει, εγώ δεν προτείνω τη Θεσσαλονίκη. Ας καθίσουμε όλοι οι βουλευτές εκεί πέρα και να πούμε πού πρέπει να πάει. Ας πάει κέντρα στη Λάρισα. Ας πάει στο κέντρο της Ελλάδας γεωγραφικά. Να πάει αλλού. Από εκεί να ξεκινήσουμε, από εκεί να στήσουμε τη διαιτησία. Οι διαιτητές να εκπαιδευτούν σωστά. Έχει σημασία που είναι, να είναι ανεξάρτητοι. Ή ποιοι εκπροσωπούνται στην ΕΠΟ και ποιοι συμμετέχουν. Από εκεί έχει σημασία πέρα, τα πρόσωπα ή το πού είναι. Και τα πρόσωπα θα πρέπει να εγκλωβιστεί η ΕΠΟ από πιέσεις παραγόντων, δηλαδή έτσι είναι φτιαγμένο το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα κακώς βέβαια, έτσι, γιατί στην ΕΠΟ δεν μπορεί να επέμβει κανένας παράγοντας, είναι κάτι ανεξάρτητο. Μετά τη διαιτησία. Εάν τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ θα γίνει συλλαλητήριο. Είναι πολύ πιθανό, δεν θέλω. Σας το λέω γιατί αντιλαμβάνομαι ότι έχετε πρωτογενή ενημέρωση. Ο ΠΑΟΚ μόνο. Αν είναι να τιμωρηθούν, να τιμωρηθούν όλες οι ομάδες οι οποίες έχουν κάνει παράβαση. Αν τιμωρηθούν και όλες, ποιο ΠΑΟΚ βέβαια, ναι. Εσείς λέτε ότι τώρα στην παρούσα φάση, στα δύο τελευταία παιχνίδια, έχει κάνει παράβαση ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Ξεκάθαρο. Ναι. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι διαιτητές. Καλέσανε τον Ολυμπιακό να βγει και δεν βγήκε. Καλέσανε την ΑΕΚ βγες, 11 η ώρα, δεν βγήκε. Ο κακός διαιτητής όμως την κάλεσε που είπατε πριν. Ο κακός, γιατί ο κακός διαιτητής. Ο κακός διαιτητής είναι αυτός που δεν έχει πυγμή. Όταν δείχνεις γκολ και ο επόπτης δείχνει γκολ, φεύγουμε σέντρα,
μετά από 5 λεπτά γιατί λύγησες, γιατί μαζεύτηκαν 20 αεξίδες γύρω σου και σε περικυκλώσανε. Εμείς στην Τούμπα τώρα 20 αεξίδες άλλαξαν την άποψη του διαιτητή. Δείτε το βίντεο. 40.000. Αυτό δεν ξέρω τι πίεση δεχτήκανε και πήγαν στα ποντιτήρια. Ένα και τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω κύριε Φωτά. Δεχτήκανε πιέσεις λέτε. Ναι, φαντάζομαι γιατί άλλαξαν την αποφασή τους μετά από 4 λεπτά. Δεν βλέπω άλλο λόγο. Αλλά μπορεί να σου πει μεταξύ του. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ ήμουν στην κερκίδα. Πού να καταλάβω. Μετά μπαίνουν στο. Μετά μπήκατε μέσα. Μπήκανε, όχι εμείς. Μπήκανε διαιτητές μέσα. Κατεβήκατε στα ποδητήρια. Όχι βέβαια. Στην κερκίδα περιμέναμε καρτερικά να δούμε τι συνέβη. Στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν φάουλ. Πάντως να ξεκαθαρίσουμε ότι μέσα στο γήπεδο απαγορεύεται να απλοφορεί και ο αστυνομικός. Εννοείται. Και πάνε μέσα στα ποδητήρια και μετά από μία ώρα, δύο, αποφασίζουν τελικά τον γκολ μετράει. Και μόλις αποφασίζουν οι διαιτητές ότι τον γκολ μετράει, λένε ελάτε έξω να παίξουν. Ήταν καλοί οι διαιτητές. Όταν το ακύρωσαν δεν ήταν καλοί. Είναι δυνατόν να πηγαίνουν άρα δύο ώρες να σκέφτονται. Έχετε κάνει, έχετε κάνει επεισόδια λάθος. Ποτέ. Έχετε κάνει επεισόδια όσο... Έχω. Όχι βέβαια. Τελευταίο πριν σας αποχαιρετήσουμε κύριε Φωτά. Έχει ανοίξει μια ζήτηση για το αν υπάρχει ιδιότυπη σχέση του κυρίου Σαββίδη με την κυβέρνηση. Εσείς τι εκτιμάτε. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος το είπε χθες εδώ. Κοιτάξτε, ο κύριος Σαββίδης είναι ένας επιχειρηματίας. Εγώ αυτή τη στιγμή υπερασπίζομαι τον ΠΑΟΚ. Και τον Ηρακλή θα υπερασπιστώ και τον Άρη και τον Εργοτέλη και τη Δόξα Δράμα και τον Πιερικό. Δεν έχει σημασία. Είναι ομάδα από την επαρχία που και αυτός έχει αδικηθεί αρκετές φορές. Δεν είμαι Ιβάν Σαββίδης, είμαι ΠΑΟΚ. Έτσι, σε συγκεκριμένη περίπτωση. Άλλη φορά θα είμαι μια άλλη ομάδα από την επαρχία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας πόλεμος οικονομικός, από ό,τι βλέπω εγώ. Μάλλον δεν θέλουν το Σαββίδη, δεν θέλουν τον άνθρωπο που έχει επενδύσει πάρα πολλά εκατομμύρια. Πέρα από τα 100 που έβαλε στον ΠΑΟΚ, έχει επενδύσει στη ΣΕΚΑΠ, την πήρε τη ΣΕΚΑΠ μέσα από τα χέρια του Τούρκου. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω. Είναι επιχειρηματικό πόλεμο, φαντάζομαι, γιατί στις το σύστημα δεν το θα είστε υποψήφιοι με τον κύριο Λεβέντη. Θα ήθελα, ναι. Με τον κύριο Λεβέντη θα πάλι. Θέλανε, βέβαια, ναι. Δεν υπάρχει θέμα δημιουργία κόμματο Βορείου Ελλάδο. Όχι. Αυτό είναι λάθο. Εάν δημιουργηθεί, εσεί θα είστε με το κόμμα Βορείου Ελλάδο. Εμείς θέλουμε ενωμένοι όλοι οι Έλληνες. Όχι, όλοι οι Έλληνες μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τώρα, τώρα να διχαστούμε. Μην κάνουμε ότι δεν γνωριζόμαστε τώρα και ότι δεν καταλαβαίνουμε. Υπάρχει συζήτηση να ληφθεί πρωτοβουλία για να δημιουργηθεί το κόμμα της Βορείου Ελλάδος. Το έχετε ακούσει, δεν ακούτε από μένα. Το έχω ακούσει, βέβαια. Το έχετε ακούσει. Το έχω ακούσει και εσείς αυτό να μπήκε και από το άλλο βγήκε. Σε αυτό το ενδεχόμενο δεν έχετε κανένα θέμα να συμμετάσχετε. Καμία σχέση. Εμείς θέλουμε τους Έλληνες ενωμένους. Έχουμε δύσκολα εθνικά θέματα μπροστά μας. Έχουμε το Αιγαίο. Έχουμε τη Θράκη. Έχουμε την Κύπρο. Για να έχουμε δούμε. Θα τα ξαναπούμε, τα Σκόπια, κύριε. Θα δώσουμε μάχη για τα Σκόπια. Κύριε Βουλευτά, θα τα ξαναπούμε. Για τα Σκόπια θα δώσουμε μάχη. Ευχαριστούμε πολύ. Τα Σκόπια είναι Ελλάδα. Σύντομο διαφημιστικό. Τα Σκόπια είναι Ελλάδα, είπατε. Και δεν παραχωρούνται, δεν πολλούνται. Τα Σκόπια είναι Ελλάδα. Πουλάει η κυβέρνηση τα Σκόπια. Όχι, η λέξη Μακεδονία είναι Ελλάδα. Η λέξη Μακεδονία είναι Ελλάδα. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επαναρχόμαστε.